Γεια σας, Αντριάνο Μπίγκο εδώ και στο σημερινό βίντεο θα δείτε τον Green Arrow να σας λέει ότι... You have failed this city. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα 10 pop, τα καλύτερα όλου του κόσμου σε αυτό εδώ το βίντεο. Αν εσύ επιθυμείς να δεις και τα άλλα 10 καλύτερα pop του Αντριάνο Μπίγκο, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να γράψεις κάτω στα σχόλια και να πεις Αντριάνο, θέλουμε κι άλλο βίντεο με τα 10 καλύτερα δεύτερα pop σου. Και ο Αντριάνο θα του κάνει το βίντεο και θα σας τα δείξει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια φυσικά το δικό σας αγαπημένο pop, ποια pop έχετε και ποιο θέλετε να πάρετε τώρα τα Χριστούγεννα. Ας ξεκινήσει το βίντεο με τον έναν και μοναδικό... I'm the Green Arrow. The Green Arrow! Oh, something wells! Νάτος, μόλις ήρθε. Βλέπετε πίσω, καταρχήν δεν σας είπα, χριστουγεννιάτικα όλα εδώ πέρα στο δέντρο, ωραίο δέντρο, έτσι. Μπορείτε να πείτε. Και συνεχίζουμε και λέμε The Green Arrow. Green Arrow ήταν τα πρώτα μου pop, μπορώ να πω την αλήθεια. Από τα πρώτα μου pop, μπορώ να πω την αλήθεια. Oliver Queen, 8 σεζόν. Δυστυχώς αυτή είναι η τελευταία. Έχει γίνει πια από τους αγαπημένους μου ήρωες. Και ίσως να αγοράσω ένα τόξο με βέλη. Α, δεν ξέρω, να αρχίζω να μαθαίνω. Λέω εγώ τώρα. I'm something else. Something else. Πρώτος και καλύτερος, ο The Green, ο φίλος μας. Φεύγει ο The Green και έρχεται ο The Black. Ο Batman. Be the Batman. I'm Batman. Ο φίλος μας ο Batman ή αλλιώς Bruce Wayne για όσους δεν γνωρίζουν και έχει ένα μεγάλο εχθρό ή αλλιώς φίλο κολλητό, τον Joker, που βγήκε και η ταινία Joker πρόσφατα. Αυτός είναι ο καλύτερος από όλους, ο Batman. Θέλω να σας ενημερώσω πως βγαίνει η ταινία Batman το 2021 με τον Robert Pattinson. Έρχεται ο ένας. Πάει ο ένας και όλοι ένας και μοναδικός. Θα μπορούσε να είναι όλοι. The Crust Bandicoot! Ο φίλος μας ο Crust Bandicoot. Βλέπετε τι έχει εδώ πέρα, έτσι. Δεν είναι ότι και ότι δεν είναι ένας απλός Crust Bandicoot. Φοράει και το καλύτερο γυαλί για Crust. Δεν υπάρχει Crust. Μπαίνει μέσα, κολυμπάει και πετάει. Γιατί είναι ο Crust Bandicoot. Θα χαμογελαστός όπως πάντα ο Crust, όπως και εσείς θα πρέπει να είστε πάντα χαμογελαστοί. Άρα ο Batman και Crust μέχρι στιγμής. Ο Darkwing Duck ο απίθανος. Ο Darkwing Duck ο απίθανος εργάζεται σκληρά, γλίστρα μες στο σκοτάδι. Κανένας δεν το ξέρει και όλοι απορούν, ναι ναι ναι. Darkwing Duck, έβλεπα μικρός Darkwing Duck, παιδιά, φανταστικός, με τον έκατακτο κακό. Ό,τι καλύτερο υπάρχει, μακάρι να ξαναβγεί καινούργια σειρά του Darkwing Duck, γιατί μπορεί να βγει, γιατί είναι όλα animation, cartoon, σχεδιάστε τον, φτιάξτε τον. Κάθε μια ταινία Darkwing Duck. Πάντως, εγώ όταν ήμουν μικρός, θα σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είναι ο Donald Duck. Δεν έχει σημασία. Νόμιζα ότι είναι ο Donald Duck. Επόμενο pop. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi Moto ή αλλιώς Yami ή αλλιώς Μπιφτέκι με ακα... όχι. Είναι ο Yu-Gi Moto και ο Kaiba δεν τον νίξε ποτέ τίμια. Ποτέ! Ποτέ τον ποτόν. Δεν νίκησε. Ήταν ο καλύτερος. Τώρα, αν τραβούσε κάρτες της τελευταίας στιγμής, έτσι όπως αυτός ήθελε τώρα, στα μούφα, στα μουλοχτά, δεν έχει σημασία, πάντα κέρδιζε γιατί πίστευε στην καρδιά των καρτών και είχε την τράπουλα του παππού του. Χωρίς την τράπουλα του παππού του δεν θα γινόταν αυτός που έγινε ο καλύτερος παίκτης του Yu-Gi-Oh, ο Yu-Gi. Όσοι έχετε παίξει PlayStation, πάλι αναφερόμαστε στο PlayStation, ο Kratos! Tempered by this, by discipline, the self-control of the one who wields it. Αλλιώς Κράτος ή αλλιώς το κράτος της Ελλάδος. Ο Κράτος. Ένας κράτος σαν κανένα άλλο κράτος, να ξέρετε. Είναι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Το κράτος του κράτους, ο κράτος. Ο κράτος του God of War 4 ή αλλιώς του God of War είναι το pop από το God of War, ας πούμε, το 4 στο PlayStation 4.
Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο pop. Πολύ μ' άρεσε ο Kratos. Πάρτε τον Kratos. Σας έχω δείξει μέχρι στιγμής Arrow, Batman, Crash, Darkwing Duck και Kratos, ή αλλιώς Kratos, ή αλλιώς ο Kratos. Είναι ένας από τους καλύτερους πρωταγωνιστές παιχνιδιών. Έχει βγάλει τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Είναι ο καλύτερος, φοράει στολή, είναι πράσινος και δεν είναι Power Ranger. Είναι... Call me Master Chief. Call me Master Chief. Master Chief Halo και έχει την φίλη του, την Cortana εδώ άμα βλέπετε. Την φίλη του, κολλητή, αδερφή. Ο καλύτερος ήρωας του κόσμου, ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι θέλετε πείτε. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, πείτε για DC, πείτε για Marvel. Ο Chief είναι ο καλύτερος και περιμένουμε το 2020 να παίξουμε την παιχνιδάρα ρε, πάμε ρε Chief, πάμε ρε Chief. Τώρα έρχεται ο καλύτερος ήρωας της Marvel και της DC, αν και δεν είναι της DC, είναι της Marvel, αλλά είναι ο καλύτερος και από όλες της DC. Ο Spider-Man, και είναι ο Spider-Man, ο οποίος ήταν στο Avengers Endgame. Και φοράει τη στολή Iron Spider και κρατάει το χέρι του Θανάση του φίλου μας. Να το. Τρομερό pop. Βγήκε τώρα πρόσφατα στο Black Friday και ήταν, παιδιά, είναι, μπορεί, το καλύτερο pop. Τώρα φτάνουμε στα δύο τελευταία, τα οποία είναι πιο μεγάλα από όλα αυτά που είδατε. Και φτάνουμε στον Bring Me Thanos. Εδώ έχουμε τον Thor, το φίλο μας, ο οποίος μόλις έριξε το σφυρί του στον Θανάση. Αυτό εδώ είναι ένα στιγμιότυπο από το Avengers Infinity War που ο Thor πετάει το σφυρί στο Θανάση. Ο Θανάσης δεν μπορεί, αλλιώς Thanos, δεν μπορεί με το γάντι του το υπέρχο εδώ και ο Thor του το καπώνει! Και να το Thor! Ό,τι καλύτερο. Παιδιά, είναι από τις αγαπημένες μου σκηνές σε ταινία ήρωα. Φανταστικό. Από τα καλύτερα pop. Και αυτό. Και φτάνουμε στο τελευταίο μας pop για σήμερα. Εκτός αν θέλετε και δεύτερο βίντεο και δείξουμε κι άλλα. Φτάνουμε, παιδιά, σε... Μπορώ να πω ότι είναι από τους αγαπημένους μου. Ναι, και αυτός. Όπως όλοι. Είναι... Woody! Και φυσικά είναι και αυτό ένα pop από σκηνή από το Toy Story 1 που ο Woody έτρεχε με το τηλεκατευθυνόμενο για να πάει στο φορτηγό και συνάντησε τον φίλο του τον Buzz! Buzz Lightyear! Και έβαλε τον Buzz πίσω, ανάψαν το φυτίλι και πετάξανε. Βέβαια το τηλεκατευθυνόμενο μπήκε μέσα στο φορτηγό, χτύπησε τον πατάτα, διαλύθηκε ο πατάτας, τον ξαναφτιάξανε και πέταξε ο Buzz με τον Woody και μπήκανε στο αυτοκίνητο του Woody. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο pop. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι όντως το αγαπημένο μου Woody. Woody! Αυτά ήταν τα 10 pop που σας έδειξα σήμερα. Αν θέλετε να σας δείξω κι άλλα pop, γράψτε κάτω στα σχόλια. Ευχαρίστω σας, θα κάνω κι άλλο βίντεο να σας δείξω. Μην ξεχάσετε να μου πείτε κι εσείς ποια έχετε. Πείτε μου από όλα αυτά που σας έδειξα εγώ ποιο ήταν το αγαπημένο, ποιο σας άρεσε περισσότερο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά. Γεια σας!